κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη. Περίμενα να γίνει το τζάμπολ για να σας καλησπερίσω από τη Σόνη Καρίνα. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Hotel BC και Sky's the Limit για την 12η αγωνιστική της Development League. Ελπίζουμε η ζωή σας να είναι ήδη καλή και να γίνει έστω και λίγο καλύτερη με την αναμέτρηση που βλέπουμε, ενώ παραλίγο να υπάρξει μια εντυπωσιακή φάση για το ξεκίνημα για τους Sky's the Limit. Οι δύο ομάδες στήθονται αντιμέτωπες σε μια από τις τελευταίες αγωνιστικές για την κανονική περίοδο της Development League. Εύστοχη πρώτη βολή. Καρτέλοι οποίοι προέρχονται από ήττα με 92-43 από τους Αβίσπας. Ήτανε με μεγάλη μυθανδρία στον πάγκο τους στο προηγούμενο παιχνίδι. Για να δούμε πόσο εύκολο θα είναι να ανακάμψουν απέναντι στους Sky's the Limit σε μια από τις πρώτες επιθέσεις. Την μπάλα θα πάει χαμηλά. Θα υπάρξει επιθετικό rebound. Λάινας, Ζάλπας, κορυφή. Ιωαννίδης πάει μέχρι μέσα στα 2 δευτερόλεπτα. Λάινας θα πάρει ένα σουτ απλά επειδή έπρεπε να το πάρει και βρεθεί ελεύθερο, αλλά στόχησε. Μόνο ταμπλό. Καριοφίλης. 0-1. Για 3 Καραδήμος είναι άστοχος, μόνο ταμπλό. Προηγουμένως ήταν αυτός που ευστόχησε στη μία εκ των δύο βολών. Είναι αυτός που έχει πετύχει τον πρώτο πόντο του παιχνιδιού, Ζάλπας. Και βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει, με ταμπλό είναι άστοχος όμως. Ζογ, λίγο να χαθεί η μπάλα και θα χαθεί τελικά. Ο Χατζιωαννίδης πήρε την πάσα η οποία είχε σκοπό να φτάσει τον Καριοφίλη. Αυτή δεν έφτασε ποτέ, ήταν σε καλύτερη θέση μετά την κακή πάσα και το εκμεταλλεύτηκε ο Χατζιωαννίδης. Ζωδάμι ζητάει την μπάλα και την παίρνει. Το Μιτσάρι, ένα jump shoot θα τον δικαιώσει. Χειροκροτούμενη προσπάθεια και από τους παίκτες του παρκέ και από τον πάγκο. Γράφος, Ζάλπα στην κορυφή στα 13 δευτερόλεπτα. Πάλι ένα screen από τον Τενόκη, τώρα θα τον γυρίσει την μπάλα. Ωραίο pick and roll που θα μεταφραστεί σε δύο πόντους. Ο Τενόκης κέρδισε δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα. Και ο Φίλης θα κατεβάσει αυτή την επίθεση για τους Sky's the Limit. Καραδήμος έβαλε στον Τάλπα απέναντί του, δίπλωσε άμυνα πάνω του, υπήρχε ελεύθερος παίκτης, την πήρε στα 7 δευτερόλεπτα. Ο Τάνης θα δώσει ένα screen τώρα, πολύ ωραίο παιχνίδι. Καραδήμος θα ευστοχίσει εκτός ισορροπίας 4-5. Κοιτά σκληρό, κοιτά physical το παιχνίδι. Οι δύο πάντες έχουν αρκετά ψηλό σχήμα, Τενόκης θα ασοχίσει αυτή τη φορά. Πάλι απέναντι σε δύο πήγε, αυτή τη φορά δεν δικαιώθηκε. Είναι πιο γρήγορη επίθεση από την προηγούμενη και όχι τόσο δομημένη. Καραδήμος. Σκαστή πάσα στον Ζωδάμι, θέλει να αποστάξει τον Τάλπα. Ενδιαφέρον ματσάπ που προκύπτει. Δίπλωση άμυνα πάνω του. Καραδήμος βρέθηκε ελεύθερο. Jump shoot για δύο είναι άστοχος. Ο Τάλπας κατεβάσει. Τάλπας τον Ζωδάμι στην επίθεση και με τον Καραδήμος στην άμυνα για αυτόν. Ενδιαφέρον το πώς προκύπτουν τα ματσάπς. Κάλπα στη γωνία, άλλαξε, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το Κοντζαδάμι στα 7 δευτερόλεπτα. Ακόμα 2 πόντι, 6-5. Τσάρις, σαν σαπλωμένα χέρια του Τενόκη δεν πήρε το σουτ. Παραμείνω να χαθεί η μπάλα, αλλά συγκράτησε ο Τενόκης. Κοντζαδάμις θα γυρίσει, έχει 2 παίκτες απέναντί του. Έχει διπλώσει και ο Γράφος για την άμυνα. Και η άμυνα βγήκε, πάει μέχρι μέσα Λάινας, θα στοχίσει Χατζιωαννίδης. Σαν από μηχανής θεός πάει για το rebound. Μπάλα βγήκε εκτός. Και είναι εκ νέου για τους καρτέλ, για 14 αυτή τη φορά. Μπάλα ζητάει την μπάλα, δεν την πάρει. Ζωγράφος θα την πάρει, jump shoot, είναι άστοχος. Προλάβει να βρεθεί ελεύθερος. Ο Κουτσάρης δεν είχε πάει ακριβώς πάνω του, δεν το πλήρωσε σε αυτή τη φάση. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, μετράει. Τώρα να πληθούσε και ήταν άτομπι, το λάθος, όλα καλά. Λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε όπως θα είναι.
μια φράση. 6-7 το παιχνίδι, μία σου και μία μου σε αυτά τα πρώτα 4 και 20. Λάινας. Πιστάει ο Άλπας, δεν θα πάρει την μπάλα. Έχει κλειστεί ο Λάινας από τον Τζαδάμι και θα χαθεί τελικά η μπάλα. Καραδήμος θέλει να ανοίξει το γήπεδο. Μια προσποίηση ότι θα πασάρει με πάρα πολύ γρήγορα βήματα και με πάρα πολύ χώρο που κάλυψε σε αυτά τα δύο βήματα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι μία ακόμα φορά. 6-9. Φορά στο τρίποντο, θα δώσει ένα screen στα 15 δευτερόλεπτα στην κορυφή. Δεν θα πάρει την μπάλα από τον Λάινα. Τζάνης, σκαστή πάση στον Καριοφίλη, αυτή που πάει στο κεφάλι του θα συγκρατήσει την μπάλα. Παντζιωαννίδης, αλλά όχι. Λεφάκης θα περάσει στη θέση του Καριοφίλη. Δημήτρη, ποιο νούμερο μπήκε για τους καρτέλ? 99. Ποιο? 99. Ωραίος. Και από τους άλλους, Κυρίτσης. Κυρίτσης θα γυρίσει με τον Χατζιωαννίδη. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Χατζιωαννίδης θα καθαρίσει τη φάση. Θα κοπεί από τον Καραδήμο. Υπάρχει επιθετικό rebound και μπάλα εκτός. Στόχισε και ο Τενόχης μετά το επιθετικό rebound. Ντάλπας στην επαναφορά με τον Κοντζαδάμι απέναντί του. Στα 17 δευτερόλεπτα ο Τάλπας πάρει την μπάλα από τον Τενόχη. Από μακριά είναι άστοχο. Το τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. Καραδήμος θα κατεβάσει. Καραδήμος. Μέσα, jump shoot άστοχο. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή. Ο Ρόζουγλου θα περάσει στη θέση του Τενόχη. Χαμηλώνει κάπως το σχήμα τους. Χαμηλώνουν μάλλον κάπως το σχήμα τους. Καρτέλ. Καρδαδάμις. Πάρει το σκρίν από τον Φρυθέντα στο γήπεδο Λεφάκη. Καραδήμος στην κορυφή. Εδώ συγκυρίζει απέναντί του. Για τρεις. Με ταμπλό έχω την εντύπωση. Πήγε να ευστοχίσει. Θελημένα η μη. Στόχισε όμως, Λάινας. Κυρίτσης θα πέσει ο προσωπικός του δίπλα στο Καραδήμος, όλα καλά. Δάλπας πάρει το rebound. Ανάμεσα σε δύο παίκτες. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, αλλά θα αρχιστεί σε δύο βολές ο ψηλός στον καρτέλ. Ο οποίος μαζί με τον Αποστολίδη είναι η frontman των Μαύρων. Μαύρων. Μαυροφορεμένον, οκ. Δεν το σώζω. Όπως και να έχει, εύστοχος η πρώτη βολή. Εύστοχος η δεύτερη, υπάρχει τελικά εξαιρετικό rebound από τον Κυρίτση, ο οποίος θα γυρίσει. Θα στοχίσει όμως. Έχει κοντά στο να πετύχει δύο πόντους μετά από το θετικό rebound. Νάσκος θα πάει μόνος του μέχρι μέσα εναντίον στον Δάλπα. Δεν θα καταφέρει. Ο δεύτερος θα κατεβάσει τώρα, θέλει να τρέξει. Κοιτάει τις επιλογές του στη γωνία. Ο Ρόζογλου θα δώσει μπάλα στον Χατζιωαννίδη. Ωραία πάσα. Αλλά θα χάσει τελικά ο Κυρίτσης. Ενώ και ο Γεωργιάδης θα περάσει στη θέση του Λάινα. Ενώ υπάρχει το πρώτο time out στο παιχνίδι. Οι ομάδες βρίσκονται στους 7 και στους 9 πόντους αντίστοιχα. 2-1 τα ομαδικά φάουλ. 3-32 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Αν είχε ένα ακόμα δευτερόλεπτο θα ήταν ιδιαίτερη σημασία πνευματικά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην αρκετά ενδιαφέρουσα μέχρι στιγμής αναμέτρηση. Η κατοχή είναι για τους καρτέλ. Κάλπας θα καταφέρει σου για 3. Είναι άστοχος ο Χορόζογλου. Ο
το που επιστρέψαμε και τρίποντο. Άστοχο βέβαια, αλλά τρίποντο. Κατευθείαν στα βαθιά, για να δείμαστε πάντα. Ο Καδάμις θα κρατήσει την πολύ ωραία ψηλοκρεμαστή πάσα που έδωσε ο συμπαίκτης του από την αριστερή πτέρυγα. Θα τη μετατρέψει σε ασίστ μέσα από τη ρακέτα. 7-11. Ο Ιωαννίδης δεν θα πάρει κάποιος που είσαι πρώτο χρόνο. Βάλπας θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Θα κερδίσει φάουλ. Χαμηλά. Αναμένεται να κερδίσει αρκετά φάουλο ψηλά στον καρτέλ απόψε. Ο Ιωαννίδης. Ο Ρόζογλου. Γεωργιάδης που έχει περάσει στις παρτιές, θες την Λάινα. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ που έχει κρυωθεί στον Λεφάκη. 2-3 πλέον τα ομαδικά, 2-50 πριν το τέλος. Λάλπας. Έχει πάει βοήθεια πάνω του. Γεωργιάδης είναι ελεύθερος, κάνει κίνηση μέχρι μέσα. Και ο Χατζιωαννίδης βγαίνει από την δυνατή πλευρά να πάει στην αδύνατη, αλλά ο Δάλπας κατάφερε να κερδίσει και τη βοήθεια που είχε πάνω του. 9-11. Παραδείμος. Με κυρίτσι απέναντί του. Υπάρχουν αλλαγές πάνω στην άμυνα. Λεφάκης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τρίποντο. Σε σφύριγμα και αλλαγή κατοχής. Νάσκος πέπεσε στην παράβαση των 3 δευτερολέπτων. Αρκετά δύσκολος κανονισμός να ανοιχνεύσει ένας μη μπασκετόφιλος. Δάλπας, εκεί που αστόχησε προηγουμένως, τώρα είναι εύστοχος. Ο Ρόζογλου, που είχε έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως σχετικά με τον αγώνα. Σχετικές δηλώσεις παιχτών πριν τους αγώνες, καθώς και συνεδεύσεις στον MVP μετά τους αγώνες προφανώς. Καθώς δεν είμαστε χρονοταξιδιώτες, μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook. Μιλάμε για πολύ backstage υλικό. Αλλά δεν μιλάμε μόνο για πολύ backstage υλικό, μιλάμε και για back-to-back τρίποντα που έχει πετύχει ο Χορόζογλου από τη γωνία με ταμπλό αυτή τη φορά. Η διαφορά ξανά στους 4-15-11. Καραδήμος, δεξιά αγωνία, θα πάρει το σπίτι από τον Άσκο. Υπάρχει αλλαγή πάνω του. Χατζιωαννίδης τον παίξει στη δύναμη και τον κέρδισε. 15-13. Χατζιωαννίδης. Κάλπας. Στην κορυφή. Αρκετά ψηλά η γραμμή άμυνας των Sky's the Limit. Jump shoot, θα στοχίσει αυτή τη φορά ο Κυρίτσης. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη και φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Του Καραδήμο. Φάουλ που δώθηκε ο Χατζιωαννίδη. Τεριοφίλης Λεφάκης. Κοίταξε το καλάθι. Είχε σκοπό αυτή την εντύπωση να πάρει το τρίποντο, δεν το πήρε. Ήταν μαρκαρισμένος. Στα 10 δευτερόλεπτα που θέλει να πάρει ένα σκρίνο από τον Πεζαδάμι. Φόλ και πάλι. Δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν καρτέλ. Επειδή θα κλέψουν την μπάλα με τον Χατζιωαννίδη. Κάλπας ήταν κοντά στην baseline στην προηγούμενη φάση. Ο Χατζιωαννίδης, ο οποίος θα δώσει ένα screen τώρα στον Κάλπα, ο οποίος θα σουτάρει για 3 από την κορυφή και θα ευστοχίσει. 18-13. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει να βρίσκουν ρυθμό έξω από τη γραμμή των 6-75 η καρτέλ. Ο Ριφίλης κοιτάει τον χρόνο. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Sky the Limit. Κοιτάξει το καλάθι, δεν πήρε το τρίποντο. Ο Νάσκος, στο κιατρού σου πήρε ο Λεφάκης, αλλά στόχισε 11 δευτερόλεπτα όλα για τους καρτέλ. Ο Γιωαννίδης, ο Ρόζογλου, ο Γεωργιάδης τώρα. Σκεφτεί πάσα στο Τάλπα. 3 δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να το πάρει. Ωραία πάσα στο Γεωργιάδη, ο οποίος ξεφορτώθηκε και το προσπαθώ τον Νίκολο. Θα ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος να ανοίξουν την πρώτη τους περίοδο οι καρτέλ. Οι οποίοι θα πάνε στον πάγκο τους έχοντας τη διαφορά στο συν 5 με τη συμπλήρωση των πρώτων 10 αγωνιστικών λεπτών. Sky's the Limit, οι οποίοι κυρίως μέσα από τη ρακέτα κατάφεραν να εγκαθιδρύσουν ένα ρυθμό, είχαν τη διαφορά τους, είχαν τη διαφορά υπέρ τους μάλλον, ακόμα και στο συν 4, στο 7-11,
Έκτοτε ήρθε ο ρυθμός με δύο back-to-back τρίποντα. Ήταν τον Χορόζογλου, ο οποίος έδωσε το σύνθημα, θέλετε. Για την εγκαθίδρυση ενός ρυθμού για τους καρτέλ που τους έχει οδηγήσει στο συν 5. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή, μια λέξη ολοουθία, καθώς αυτό κάνουμε, επιστρέψαμε. Δακονίζει στη φιλοσοφία. Όπως και να έχει, η πρώτη επίθεση για την δεύτερη περίοδο είναι για τους Sky's The Limit. Ο Δήμος ζητάει την μπάλα που την πάρει σε δεύτερο χρόνο, έχοντας τον Τάλφα απέναντι στα 10 δευτερόλεπτα. Θα πάει να τον παίξει σε τρίπλες, θα πάρει ένα screen από τον Τζαδάμι, jump shoot. Ήρθε βοήθεια πάνω του πίσω από το screen. Αλλά στόχισε. Λάινας έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο για καρτέλ. Τάλφας θα πάρει το screen από τον Γεωργιάδη. Ένα ακόμα έχει κλειστεί σε δύο. Ο Γεωργιάδης βρέθηκε ελεύθερος, έχει κόψει ο Δάλπας πανέμορφα μέσα στη ρακέτα για να βγάλει μια πάσα η οποία έφτασε μετά πολλά σε συμπαίκτη στο ζωγράφο και συγκεκριμένα. Ένας Δάλπας από τη δεξιά πτέρυγα. Τζαμπσούτ είναι άστοχο. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound από το ζωγράφο που δεν κατάφερε. Τι επιθετική ήταν αυτή, πάρα πολύ πληθωρική. Κοιτάει την γραμμή του τρυπόντου, ο Λεβάκης δεν πήρε το τρυπόντο. Τσάρης. Παραδείγματος, η μπάλα θα πάει μέσα στη ροκέτα της Κατάμις, ο οποίος θα κοπεί αλλά με φάουλ από τον ζωγράφο, ο οποίος σηκώνει αμέσως το χέρι του σαν gentleman. Airball στην πρώτη βουλία από τον Κατάμι. Και στη δεύτερη, Δάλπα στο rebound. Ένας θέλει να τρέξει. Από τη δεξιά πτέρυγα έχουν επιστρέψει ταχύτατα και ορθότατα. Sky's the limit. Γιάννης στη γωνία ζωγράφος βγαίνει από τα screen και παίρνει την μπάλα του Νόκης. Δάλπα ζητάει την μπάλα έξω από τη ρακέτα. Τελικά στην δεξιά τρεις είναι άστοχος. Ο ίδιος το επιθετικό rebound μόνο τα μπλοκ. Πήγε πάρα πολύ αποφασιστικά για το επιθετικό rebound ο ίδιος. Σαν να κατάλαβε την τροχιά της μπάλας πριν αυτή φτάσει στο ταμπλό. Ένα ακόμα τρίποντο από τον Δάλπα είναι άστοχο, αλλά ξανά επιθετικό rebound από τους καρτέλ. Ένας βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, κοίταξε το καλάθι, όλου πάσα στο Δάλπα. Γεωργιάδης σου πια τρεις, έχω το στελεφάκι απέναντί του, με ταμπλό είναι άστοχο. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ενόκη, πίσω θα πάρει τώρα την μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα από τον Λάινα. Από μια προσποίηση θα σουτάρει, αλλά θα στοχίσει ο ζωγράφος. Ξανά επιθετικό rebound από τον ίδιο και φάουλ. Πάρα πολλά επιθετικά rebound. Σουνάμι επιθετικών rebound από τους καρτέλ. Οι οποίοι κάνουν πάρτι στην αντίπαλη ρακέτα. Και μετά πολλά ήρθε κάτι καλό για αυτούς. Έφτωχα την πρώτη. Και στη δεύτερη 20-13. Sky's The Limit έχουν τώρα την κατοχή με τον Κερδιοφίλη, οι οποίοι έχουν κολλήσει στους 13 πόντους στο δικό τους ενεργητικό εδώ και αρκετή ώρα. Λάινας έβρισε καλή άμυνα, αλλά ο Κερδιοφίλης πήρε το σούτ, αλλά στόχισε. Λάινας φωτώθηκε τον Κερδιοφίλη, δεν του έκανε φάουλ στο κέντρο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό ήταν ο σκοπός του. Συγκρατήσει τον Όχι την μπάλα, έχει κλειστεί από τον Κερδιοφίλη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα τελικά. Παραδείγματος. Αποφύγει και αυτό το φάουλ από τον ζωγράφο, πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε δύο θα κοπεί από τον Δάλπα. Θα συγκρατήσει την μπάλα αλλά όχι την κατοχή, καθώς θα την κάνει στο Περιφύλλη. Παραμόνευε ο Γεωργιάδης, λάθος στο λάθος και τώρα 3 εναντίον κανενός. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο ξεχασμένος. Καραδήμος 20-15 είχε βγει offside για να δανειστούμε τον ποδοσφαιρικό όρο. Δάλπας πήρε την μπάλα, αμέσως διπλώνει άμυνα πάνω του. Κάνει την πάσα μέσα στη ρακέτα, αλλά θα συγκρατήσει τον Νόκης. Μέχρι μέσα θα στοχίσει ο Κοντοδάμις, υπάρχει επιθετικό rebound. Ωραίο τριγωνάκι και ο Κοντοδάμις βρέθηκε ξανά ελεύθερος, αλλά στόχισε. Δάλπας
1-1 αυτοματικά φάουλ. Πολύ γρήγορος ρυθμός παιχνιδιού. Βράχος, jump shoot, άστοχος. Το δίμα στο rebound. Λεφάκης έχει βρεθεί ελεύθερος. Κουτζαδάμις. Την αποστάρει, ωραία πάσα στον Καραδίμο, ο οποίος θα κοπεί αλλά με φάουλ για δύο βολές. Υπάρχουν προαναγγελθείς στις αλλαγές, οι οποίες τώρα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Τρινόκης και Γεωργιάδης περνάνε εκτός. Κυρίτσης εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι το πρώτο βολό Καραδίμος. Καθώς και παλιάσεις για πρώτη φορά για τους καρτέλ. Δύο εκτελεσμένες βολές. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει η Sky's The Limit. Ευστόχησε στη δεύτερη. 20-16. Ένα παιχνίδι στο οποίο προς το παρόν οι καρτέλ έχουν το momentum. Προηγουμένως το είχαν οι Sky's The Limit με την αρχή του παιχνιδιού. Προφανώς 4 πόντι δεν είναι πολύ, ειδικά σε τέτοιο χρονικό σημείο για να πούμε το οτιδήποτε, να βγει το οποιοδήποτε πόρισμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στη Sonic Arena για τα τελευταία 6-13 που απομένουν για τη συμπλήρωση 20 αγωνιστικών λεπτών. Η πρώτη κατοχή μετά το time out είναι για τους καρτέλ. Λάινας. Θα πάρει την επιλογή. Θα δείξει πάνω του φωτογράφου στον καρδιοφίλη μετά το screen. Στο 3 ο Λάινας είναι εύστοχος. 23-16. Η διαφορά πλέον στους 7. Τζαδάμις, Καραδίμος στη γωνία. Σε ζώνη άμυνα τον καρτέλ. Λίγο το άστοχο έρβολο από το Λεφάκι. Ζώνη άμυνας πλαγίος στην προηγούμενη φάση. Υπάρχει αλλαγή κατοχής στην επαναφορά. Την παλένει ξανά για τους Sky's The Limit. Αναπάντα έχω δώρο για αυτούς από τους καρτέλ. Μπορεί να μην είναι αναπάντα, έχω αν αυτοί είναι χρονοδότες ταξιδιώτες, όπως λέγαμε προηγουμένως. Στιεύουμε προφανώς. Στη διατρίση ο Λεφάκης είναι ξανά άστοχος. Σάλπας θέλει να τρέξει. Ο Γράφος ζητάει μπάλα, δεν θα την πάρει. Κυρίτσης, Τζανσούτ σε δεύτερο χρόνο είναι άστοχος. 23-16 παραμένει. Παιχνίδι Ρέι στη δεύτερη περίοδο, δεν υπάρχουν πολλές διακοπές. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 πρώτα αγωνιστικά λεπτά αυτής. Θα συγκρατήσει η μεταφορά την μπάλα Κουτσάρης. Όχι και την κατοχή σε πρώτο χρόνο, αλλά η μπάλα βρέθηκε εκεί που ήταν ο Καρδιοφίλης, ο οποίος ευστόχησε σε ένα μακρινό τρίποντο. 23-18. Τάλπας. Πάει αντίθετα από αυτό ταχύτατα. Σκοράρει 2 πόντους ο Λάινας. Την φορά ξανά στους 7. Όχι, σηκωθεί από τον πάγκο και ο Καλογιαννίδης, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο του καρτέλ. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω στον Κοντζαδάμι. Καραδίμος στέκεται και εκτελεί απέναντι στον Δάλπα. Δεν θα καταφέρει. Θα βάλουμε το rebound και φάουλ από τον Καραδίμο. Τσάνης θα περάσει. Τον Τζαδάμι. Χαμηλώνει το σήμα των Sky's The Limit τώρα. Χατζιωαννίδης. Το Λάινα, η κόρνα ήταν αυτή που βγούσε προηγουμένως. Σε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Δεν έχουν μπορούν τις κόρνες. Αν γινόταν. Μέχρι μέσα υπόγειο λέει από ο Χαζιανίδης, είναι άστοχος. Χαζιανίδης στο rebound, σε δεύτερο χρόνο καλάθι και φάουλ. Τον Καλογιαννίδη, κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζει. Δε όντως.
Αν ευστοχίσει και στη βολή, η διαφορά θα πάει για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Φαουλ που χρεώθηκε στον Τσάνι. Άστοχο στη βολή, βάλει το βγει εκτός. Είναι για τη Sky's The Limit. Είχε μάχη για το επιθετικό rebound από τον Μάλτα. Λουφίλης, σκαστήπασε τον καταδήμο στη γωνία. Τσάνι σου πια 3. Είναι άστοχος, δεν μπόρεσε να πάρει πίσω το αίμα του. Από τον Καλογιαννίδη που του έκανε το φάουλ προηγουμένως. Παρά το γεγονός ότι αυτός δεν έβαλε τη βολή, θα κάνει τώρα φάουλ στον Λουφίλη. Μετά από άστοχο σουτ στον καρτέλ. Λουφίλης. Ο βασικός point guard που προκύπτει από το σχήμα Sky's The Limit. Καρδίμος. Συστικός όπως πάντα. Πάρει το screen. Με τον άστοχο σου για 3. Άστοχο από τον Τζάνι. Για μία ακόμα φορά. Γιαννίδης. Βαλιάσκης θα συγκρατήσει την μπάλα στα 14 δευτερόλεπτα. Ζάιναρς. Τάλπας. Η γωνία έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, αλλά υπάρχει και screen από τον Καλογιαννίδη. Στα 4 δευτερόλεπτα. Ζάιναρς πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αλλά δεν θα μπει αυτή μέσα και τώρα θα κλέψει την μπάλα ο Τάλπας τελικά. Από τον Άσκο, ο οποίος είχε βγει ταχύτατα στο ανοιχτό γήπεδο. Μπάλα είναι εκνέα για τους Sky's The Limit. Καρλιοφίλης βρέθηκε ελεύθερο, σούτ για 3. Μπάλα βγήκε και βγήκε. Διονύδης Βαλιάσης στην προηγούμενη φάση θέσης που άναξε η coach στον καρτέλ. Βρέθηκε ελεύθερο ο Καρλιοφίλης. Τάλπας κάνει μια προσπίση, απέφυγε τον Καραδήμο, πάει μέχρι μέσα, κέρδισε και την υπόλοιπη ρακέτα 29-18. Φορά και πρώτη φορά στους 11. Καρλιοφίλης σε πλάγια ζώνη για μία ακόμα φορά η άμυνα στον καρτέλ. Θα χάσει την μπάλα τελικά, αλλά θα συγκρατήσει ο Τσάνης. Λάινος παραλίγο να κάνει το κλέψιμο και να πάει σε κατά 2-1 η κατάσταση. Αριστερό hook, μάλλον από τον αριστερό διάδρομο hook, άστοχο. Τάλπας ξέρει την μπάλα ο Λάινος που παίρνει. Καλογιαννίδης δεν θα πάρει την μπάλα, θα την πάρει ο Χατζηγιαννίδης μέσα στη ρακέτα, αλλά στόχισε με τα μπλοκ. Έχει βρεθεί σε πολύ πλέον εκείνη και αυτόν θέση. Καραδήμος. Τρίπλες, πάει να παίξει στα πόδια τον Τάλπα. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Από τον Τάλπα. Τον Τζατάμι θα περάσει στη θέση του Λεφάκη. Ψηλός βγαίνει, ψηλός μπαίνει. Λάινος θα περάσει στον πάγκο. Ο Ρόζογλου θα μπει στη θέση του για καρτέλ. Ο Ρόζογλου, ο οποίος με δύο back-to-back τρίποντα έχει το ρυθμό για την καθίδρυση ρυθμού. Υπάρχει κλέψιμο. Ο Λιανίδης για να κάνει κάτι πάρα πολύ εξειδητημένο, παρά λίγο να μπει την μπάλα. Γέλια από τον πάγκο από τον Γεωργιάδη. Για 3 είναι άστοχος. Νάσκος, η μπάλα θα βγει εκτός, δεν υπάρχει rebound. Sky's The Limit. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Sky's The Limit. Βαλιάσης για 3. Άστοχο. Τα βάζει λίγο με τον εαυτό του, αλλά η μπάλα θα πάει στο Χορόζογλου. Χατζηγιαννίδης. Τάλπας. 2 δευτερόλεπτα. Μέχρι μέσα. Να ράνει closer, δεν θα το δικαιώσει, αλλά ο ίδιος το επιθετικό rebound, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Τα βάζει και από τον εαυτό του στη σειρά του. Θα πάρει το φάουλ από τον Καλογιαννίδη. Πράγμα που σημαίνει βολές για τον guard στον Sky's The Limit. Εύστοχο στην πρώτη. Yeah.
4, η μπάλα πήγε και βγήκε, δάλπα στο rebound. Υπάρχουν προαναγγελθήσεις αλλαγές, διπλή μάλιστα, αλλαγή. Θέλω να χάσει την μπάλα και να δει ο Χατζιωαννίδης. Βασικά είπα αλλαγές, οπότε διπλή αλλαγή ενδεχομένως θα ήταν ένας πλεονασμός. Και το ένας πλεονασμός. Μπορούσα να πω απλά πλεονασμός. Όπως και να έχει, τώρα θα περάσουν οι δύο αλλαγές. Ο Γεωργιάδης και ο Ζωγράφος θα αλλάξουν Καλογιαννίδη και Φαλιάση. Τα τελευταία 21,4 της δεύτερης περίοδου τουλάχιστον. Γεωργιάδης στην επαναφορά. Άρα θα βγει ξανά εκτός. Για τους Καρτέλ, αλλά ενδεχομένως να νιώσουν τους αντιπάλους τους λίγο παραπάνω. Λάμπας, να πούμε μια προσπίση στη γωνία. Γεωργιάδης άφησε το χέρι για να πάρει μια πάσα η οποία δεν προοριζόταν για αυτόν και έτσι ευνοϊκή συγκυρία για τους Καϊζελίνικα, αλλά ο Νάσκος θα στοχίσει. 2 δευτερόλεπτα, Γεωργιάδης με try and beat. Το μετρούσε ανέβαινε. Κλήρωση 20 λεπτών, 29-19. Βρίσκονται στο συν 10 οι Καρτέλ, οι οποίοι έχουν καταφέρει να εγκαθιδρύσουν τον δικό τους ρυθμό. Αυτός ο ρυθμός δεν φαίνεται να είναι παραδικός, φαίνεται να έχει συνέχεια. Φαίνεται να είναι αρκετά στέρδι για να θεωρηθεί ότι έχουν σαφές προβάδισμα πλέον, ειδικά σε ένα παιχνίδι που έχει αρκετά χαμηλό σκορ. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός ενδιαφέροντος παιχνιδιού για το 10η αγωνιστική του Development League. Σιγά σιγά πλησιάζουμε και στα play-offs στην κατηγορία. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου και συνεπώς του 2ου ημιχρόνου. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Καρτέλ. Σε ένα παιχνίδι που έχουν τη διαφορά μετά τη συγκλήρωση των 20 πρώτων αγωνιστικών λεπτών στους 10 πόντους υπέρ τους. Νάλπα Σουτιά 3 θα την στείλει στους 13, 32-19. Τζεφίλης Λουφάκης. Ζωτάνος, ωραία πάσα να πάρει από τον Καραδήμο. Στα 6 δευτερόλεπτα έχοντας τον Βιονάκη απέναντί του και βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τρίπον το Καραδήμος. Καριοφίλης πρέπει να το πάρει με try and beat. Δεν θα καταφέρει να βάλει τον buzzer beater. Καλή επίθεση πάντως. Καλό passing game, γρήγορο, αλλά όχι βιαστικό από τους Σκάλι Τελίνδη. Κυρίτσις. Κυρίτσις στις τρίπλες, Καριοφίλης έρχεται σαν από μηχανισμός. Βλέπει την μπάλα 3 εναντίον ενός. Ο Δήμος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, airball. Βλέπει και πίεση, αλλά ο ίδιος το rebound από την άστοχη προσπάθειά του και με δεύτερο χρόνο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 32-21. Κυρίτσις θα κοπεί από τον Κοντζαδάνη. 3-1-2-2 τώρα. Υπάρχει deflection από τον Χατζιωαννίδη και μπάλα είναι ξανά για τους Sky's the limit. STL όπως φώναξαν πριν το παιχνίδι, το συνθηματικό τους. Τα αρχικά του Sky's the limit. Καραδήμος. Έτσι κατά δευτερόλεπτα. Θα έχουν αλλαγές πάνω από μετά το screen. Ενώ έχεις απέναντι του. Μέσα ωραία σκαστή πάσα. Από ασφυκτική πίεση για στόχη στον Κοντζαδάνη. Θα μας συζητάει τις επιλογές του. Θα τρέξει, πάει μόνος του τελικά μέχρι μέσα. Coast to coast. Θα αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πάκης από τη γωνία. Έχει βρεθεί ελεύθερος για τρεις συνάστοχος. Επιθετικό rebound από τον Κοντζαδάνη. Συγκεντρωθείς από την γωνία με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Το σουτ μου θύμισε λίγο τα street basketball rules. Σύμφωνα με τα οποία μετά από επιθετικό rebound παίκτης της ομάδας πρέπει να βγει από το τρίποντο για να μπορέσει να ξαναεπιτεθεί, για να μετρήσει εντός εισαγωγικών καλάθι. Ωραίες εποχές. Για όσους μας ακούνε και έχουν γεννηθεί μετά το 2010, ναι, υπήρχε μια περίοδος που τα παιδιά όντως έπαιζαν έξω και δεν είχαν κινητό, τρελό. Καριοφίλης
Παραδείγμος. Στη πάσα ο Τζοδάμις. Σαν ήθελα να πάει κατά μέτωπο μέχρι ένα σημείο με τον Μινόκη. Στα 3 δευτερόλεπτα πολύ καλή πίεση πάνω στον Τζοδάμι, πίσω στόχισε σε ένα ακόμα drive από την αριστερή πτέρυγα αυτή τη φορά. Ο Τζοανίδης. 1-2 στον Χορόζογλου, έκανε μια μικρή βόλτα μέσα στη ρακέτα ο Χατζιωαννίδης. Ξαναπήρε τώρα την μπάλα στα 11 δευτερόλεπτα. Τον Άλμπας θα του δώσει την επιλογή, πάει αντίθετο το σκρίνο αυτός. Σκαστή πάσα, ήταν υπερβολικά κοντά για σκαστή πάσα, έχω την εντύπωση ο Δινόκης. Και δεν κατάφερε να σκληροδίσει την μπάλα. 34-21 παραμένει. Καλλιοπύλης. Φάκης. Κούραση ενδεχομένως να είναι ένας παράγοντας. Θα επηρεάσει τους Καϊζελίμιν, καθώς έχουν μόλις 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Για τρίψη από την γωνία του Τζάνι είναι άστοχο. Δάλπας, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Στο κέντρο του γηπέδου, Χορόζογλου. Υπάρχει εντυπωσιακότατο μπλοκ από τον Καναδήμο και τώρα έχει βρεθεί το Τζαδάμις. Το Χατζιωαννίδη απέναντί του θα γυρίσει. Θα μετρούσε αυτό το καλάθι αν έμπαινε. Θα αρχιστεί σε δύο βολές ο ψηλός των Καϊζελίμιν. Μεγαλοπρεπές μπλοκ προηγουμένως. Σχεδόν απόλυτη ησυχία στο κήπεδο. Εκτελούνται πολλές. Ποιος είμαι εγώ για να το σταματήσω αυτό. Για να το διακόψω. Άστοχος. Στη δεύτερη ο Κωνσταντάμις υπάρχει επιθετικό rebound αλλά άστοχος ο Λουφίλης. Λάινας. Τρίπλες έχει τον Τσάνια απέναντί του. Στα 12 δευτερόλεπτα υπάρχει η αλλαγή ο Καλλιοπύλης απέναντί του. Μετά από κάτι στο σκριν που έδωσε ο Χατζιωαννίδης θα υπάρξει συρτό μπάσκετ. Υπάρχει jump ball και το βελάκι. The sky is the limit. Συνεπώς αλλαγές για Sky's the limit. Μιφάκης και Τσάνης θα περάσουν εκτός. Τσάνης και Νάσκος στη θέση τους. Αυτή πάσα από τον Καρδιοφίλη στον Κουτζάρη, μία ακόμα για τον Κουτζαδάμι, η μπαλά βγήκε εκτός. Τώρα. Παρά λίγο να χάσει την μπάλα από τον Τενόκη, έπαιξε overplay άμυνα, θα την χάσει ο Καραδήμος, ο οποίος έκανε φιλότητα και προσπάθησε να ξανακλέψει την μπάλα από τον Χορόζογλου. Λάθος στο λάθος, πολλά κλεψίματα, Καραδήμος εδώ στο line απέναντί του, είχε βγει πιο μπροστά με ένα πάρα πολύ δυνατό άλμα, σαν ελαττήρια στα πόδια, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Διαφορά εκτείνεται στους 11, 34-23. Λάινας, Χορόζογλου έχει βρεθεί ελεύθερο, ο Νάσκος τον επιτρέπει τώρα. Λάινας στη γωνία. Άλπας θα γυρίσει, θα στοχίσει τελικά. Τσάρι στο rebound. Υπήρχε σφύριγμα. Ζήτησε τον Καραδήμο να πάει πιο κοντά. Ο Καρδιοφίλης και σαθώνεται στην μπάλα. Ο πρώτος θα κατεβάσει αυτή. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Ο Καρδιοφίλης ιδιαίτερα δραστήριος στο όπου παιχνίδι του. Θα πάρει τώρα την μπάλα στην κορυφή. Από τον Τσάρι στη ζώνη άμυνα του Καρτέλ. Σκαστή πάσα εκεί που περίμενε να είναι ο Καρδιοφίλης ο Κουτσάρης. Αυτός ήταν πιο πίσω. Και στην μπάλα βγήκε εκτός. Είναι εκ νέου του Καρτέλ. Λάθος για τους STL. Λάινας. Λάλπας, σουτ για 3. Άστοχος. Λάθος στο rebound. Καλλιοπύλης ζητάει και παίρνει από τον Άστο. Καραδήμος. Πάρει το screen.
Πέσει κάτω ο Χατζιονίδης, όλα καλά. Υπάρχει deflection και τελικά κλέψιμο από τον Νάιν, ο οποίος ξαναφέρνει την μπάλα. Δάλπας μέχρι μέσα. Να λέει Άπ, είναι άστοχος. Τα βάζει με τον εαυτό του, άστος. Γιατί αρκετά μόνος του, θα βρισκόταν ακόμα περισσότερο μόνος του άμα δεν είχε αντιστάσει και αν είχε επιτεθεί κατά μέτωπο με το που πήρε την μπάλα, αλλά θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη βολή. 4-9 για το τέλος. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ στην τρίτη περίοδο οι Sky Zelim. STL. Ακούγεται ωραίο. Άστοχο και στη δεύτερη, 0 στις 2. Δάλπα σε ένα ακόμα rebound. Δεν έχω πρόχειρα τα στατιστικά μπροστά μου τα ατομικά, αλλά νομίζω ότι ο Δάλπας έχει βάλει πλώρη για double-double. Ένα ακόμα για φέτος. Ο Τζιανίδης. Υπάρχει πόδι από τον Καρδιοφίλη. Άρχισε κάπως να σφυριχτεί, αλλά σφυρίχτηκε. Καλή οργά παρά ποτέ. Λέει μια παροιμία. Χορόζογλου θα περάσει στον πάγκο. Κυρίτσι στη θέση του. Έχουμε 0 τον άνθρωπο. Τάλπας για 3. Θα βρεθεί ελεύθερος του πάλι, αλλά θα στοχίσει. Μάχη για το επιθετικό rebound θα βγάλει τον εικονικτή του Καρδιοφίλη, ο οποίος δεν συγκράτησε την μπάλα, αλλά έχει την κατοχή. Αυτός που θα κατεβάσει την μπάλα. Ανιπλής βρέθηκε ελεύθερος για 3. Είναι εύστοχος, καθώς που έδωσε την μπάλα στον Κοντραδάμι. Που τον επιτηρούσε ο Ζωγράφος και ο Χατζιωαννίδης πήγε πάνω του. Είναι ένα πλώσιο, ωραία πάσα. Είναι άστοχος όμως. Σε αυτόν και χρεώστηκε το φάουλ. Τρία πλέον τα ματικά φάουλ για Sky the Limit. Για καρτέλ διορθώνω. 0 έχουμε οι Sky the Limit. Νάσκος. Ανάμεσα σε δύο, θα χάσει προς τη μήν, θα συγκρατήσει, θα κοπεί από τον Βάλπα. Αλλά δεν θα βγει εκτός. Κάλης θα συγκρατήσει. Του γράφει. Βρέθηκε ελεύθερος. Αμυντική ανισορροπία για τους STL. Αστόχησε σε τρίποντο. Είμαστε να τρέξει. Κάνει πάρα πολύ γρήγορα το Eurostep, θα κερδίσει το φάουλ. Ένα ακόμα coast to coast, δεν θα τον δικαιώσει και με καλάθι. Και κάπως έτσι, 45 για το τέλος της τρίτης περίοδου, έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά φάουλ των καρτέλ. Αυτό που είναι ο παραδείγμας. Έξω από τη δεύτερη, 34-27. Νάινας. Παίρνει το σκρίνο από τον Ζωγράφο. Χατζιωαννίδης. Κάλιστα, χαθεί η μπάλα τελικά, Νάσκος. Πρώτα στον Δάλπα απέναντί του, θα συγκρατήσει. Καλαδήμος. Λεφάκι σου για 3. Είναι εύστοχος από τη γωνία. 34-30. Η διαφορά πέφτει στους 4. Έχουν 4 φάουλ να δώσουν χαμηλά οι Sky's the Limit. 4 έχουν και οι Καρτέλ. Πολλά τεσσάρια μαζεύτηκαν. Μέσα θα μετρούσε αν έμπαινε το καλάθι. Αλλαγή, πάμε. Χρεώθηκε στο Λεφάκι και αν μετρούσε το καλάθι που θα έμπαινε, σημαίνει ότι υπάρχουν βολές για τον Λάινα. Εφόσον αυτό δεν μπήκε. Οπότε μέχρι στιγμής είναι ευστοχή στην πρώτη ο Λάινας, μέχρι στιγμής δώρο άδωρο το πρώτο φάουλ που είχαν να δώσουν οι
Sky's the limit. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Λάινας. 36-30. Ψάνης θα κάνει την βάση. Φάκης, ζητάει την Παρανάσκος. Βάζει σε δεύτερο χρόνο. Δύο παίκτες ανάμεσά του, υπάρχει σφύριγμα με βήματα. Λάινας. Ακόμα 100 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Ο Διονύρης για 3 βρέθηκε ελεύθερος. Με άστοχος. Κατάρει στο ριφάουλ. Νάσκος θα κερδίσει το φάουλ. Να με τον Διονύρη. Χειροκροτήματα από τους πόντους. Από τους πόντους. Ωραίος. Σπίκερ θα σου πετύχει. Από τους παίκτες των Sky's the Limit. Καθώς αυτό το φάουλ και οποιοδήποτε φάουλ δώσουν οι καρτέλ, σημαίνει πολλές μέχρι το τέλος της τρίτης περίοδου. Έχουμε τον πρώτο Νάσκος, χειροκροτούμενος ως συνήθως. Σε τέτοιες προσπάθειες. Έχουμε και στη δεύτερη. 2 στις 2 για τον Νάσκο και παράξει ο Νάσκος 4. Να βγάλει μια πολύ ρίψη κίνδυνη πάσα ο Νάινας. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Μακάλης. Τσάνης. Μιφάκης έχει γνωστεί από τον Λάινα. Μέσα υπάρχουν βήματα όμως. Για μία ακόμα φορά από τον ίδιο. Συνηθισμένο λάθος, ειδικά μετά από προσποίηση για οποιοδήποτε παίκτη. Σε οποιαδήποτε κατηγορία. Λάινας. Ζάλπας. Στα εκεί πέντε χαμηλά ο Γιονάκης. 4 παίκτες έχουν πάει πάνω του. Μπακάλης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, αλλά κόπηκε από το λεφάκι. Συγκρατεί την κατοχή. Στα 10 δευτερόλεπτα. Ανάποδο λέει άπου θα δικαιώσει τον Τενόκη. 38-32. Μία ακόμα πληθωρική φάση. Όλα πράγματα συνέβησαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παίξε και εκτελεί, είναι άστοχο ο Τσάνης. Ξαναφάρει από τον Τσάρι. Πάει ξανά σε ένα δεξί κουκ, είναι άστοχο ο Ζάλπας. Μια τρίπλα που του αρέσει, κοιτάει το ταμπλό. 30 ακόμα δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το γράφος θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη, θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ η μπάλα, που είναι η μπάλα στο καλάθι. 40-32. Τελευταία 12 δευτερόλεπτα, όλα για τους γαλανόλευκους. Ο Δάμης θα γυρίσει ανάμεσα σε δύο, θα στοχίσει. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Λεφάκης, 4 δευτερόλεπτα. Για 3 είναι άστοχος και 6. Το τρίτο δεκάλεπτο και το τρίτο δεκάλεπτο. Πρωτού το φωνάξει κάποιος από τον μπάγκο, δεν είμαι σίγουρος αν το έχει αντιληφθεί στη γωνία ο Λεφάκης. Ότι τελείωνε ο χρόνος, διότι ήταν τόσο κοντά στο να τελειώσει τα 4 δευτερόλεπτα. Τελικό σκόρτερ της περίοδου 40-32. Όπως και να έχει, Sky's the Limit έχουν δείξει κάποια καλά στοιχεία στην τρίτη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, υπολείπονται ακόμα 8 πόντους. 8 πόντων από τους αντιπάλους τους. Μείνετε μαζί μας για την τέταρτη περίοδο. Επιστροφή για την τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο στο αγώνα. Είναι προσεκτικός τέτοιο γιατί μπορεί να υπάρξει παράταση, ποιος ξέρει. Λάινας, πρώτη κατευθύνη για τους καρτέλ. Λάλπας θα τροφοδοτηθεί από το ζωγράφο μέχρι μέσα. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω ότι υπάρχει deflection και κλέψει με το λεφάκι. Ίσως θα κρατήσει και την μπάλα, πάει να βγάλει μια πολύ ρηψοκίνδυνη πάσα στο Νάσκο. Είσαι κάποιον που ήταν εκεί πέρα, αυτό σκέφτηκε. Δεν νομίζω να σκέφτηκε κάποιον συγκεκριμένα. Ζωγράφος θα κλέψει. Ενώ έχει ωραία πάσα θα πάρει από τον Λάινα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παραδείμος. Θα δάμε σε αυτό την επιλογή. Δύο παίκτες πάνω του τώρα. Παραδείμος. Ωραία πάσα. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα την καταφέρει. Σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο χρόνο και από τον Δάλπα. Το Τζοτάνι θα έβγαλε μια αυσίλικη πάσα. Ο Δάλπα θα χάσει την μπάλα από τον Τζάνι, ο οποίος θα δώσει στον Καραδίμο και θα στοχίσει εξ επαφής. Τζάνι.
Θα χάσει τώρα ο Καρδίμος προθυμεί, θα συγκριθεί στην μπάλα από τον Γεωργιάδη. Στα 10 δευτερόλεπτα. Έχοντας τον Μπρόνο, έπρεπε τα πάνω του. Άστο. Μιφάκης. Συγκριθεί ελεύθερος, φτάνει στην απέναντι γωνία. Σε 2-3 την ώρα που τελείωνε ο χρόνος, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Νάσκο μετά από όθηση της μπάλας από τον Καρδίμο και θα έρθουν 2 πόντι. Με αυτό το lay-up του Τζάνι. 42-34. Μια ακόμα πληθωρική φάση. Μια από τις πολλές που έχουμε δει στο παιχνίδι. Δάλπας θα δώσει διπλό screen. Λάινας εκμεταλλευτεί το δεύτερο. Του γράφος. Τζαμψούτ είναι άστοχο. Νάσκο στο rebound. Τζάνις. Πρώτη μακρινή πάση στο Λεφάκι, ο οποίος θα χάσει από τον Λάινα. Η μπάλα είναι πάλι για τους γαλανόλευκους. Ο Ρόζογλου περνάει στη θέση του Τενόκη και ο Καριοφίλης στη θέση του Νάσκου. Λεφάκι στην επαναφορά, στα 17 δευτερόλεπτα. Τζάνις. Καρδίμος. Είδε τον Ραφνά και πάνω του, δεν πήρε κάποιο μακρινό σουτ, ούτε κοντινό. Υπάρχει στην πια τρεις, είναι άστοχος. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound, το χωρίς να βλέπεις την μπάλα εκεί που ήταν ο Τσάνης. Καλλιοφίλησε το χορθέντα στο κήπεδο με ενδεχομένως πιο καθαρό μυαλό και πόδια. Καραδήμος, υπάρχει στήριγμα. Και στον Ρόζογλου. Πρώτο φάουλ στη δεύτερη περίοδο για τον Καρδέλ. Στα 10 δευτερόλεπτα με τα μπλό αστόχησε ο Κοτζοδάμης. Θα συγκρατήσει ο ίδιος την μπάλα καθώς χάθηκε προς τη μήνα από τον Καρδέλ. Ωραία πάσα στο Λεφάκι, αυτός θα αφήνει το τρέψι σε ασίστ. 42-36. Θα βγει η μπάλα από τον Καρδιοφίλη. Στο κέντρο του κηπέδου, ωραία πάσα στο Λεφάκι. 42-38. Έχουμε ένα σερί 6-0 τώρα η Sky's the Limit. Σπασμένα time out από την coach των Καρτέλ, η οποία βλέπει την ομάδα της να είναι λίγος αποσυντονισμένη με το που μπήκε στην τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστρέψαμε στην αναμέτρηση, οι δύο ομάδες έχουν περάσει νέους στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out που πήρε ο coach των Καρτέλ. Για αυτούς είναι η πρώτη κατοχή μετά από αυτό. Κατζιγανίδης. Συνδέωσε τον Καρδιοφίλη απέναντι τους. Θα πάρει το screen από τον Μακάλι. Υπάρχει φάουλ χαμηλά προφανώς. 1-1 πλέον τα ομαδικά. Χωρόζογλου. Κατζιγανίδης. Στα 7 δευτερόλεπτα ξεκίνα φωνάζει η κόζ, στα 5 δευτερόλεπτα ξεκίνησε στην επίθεση. Μπάλα θα πάει στο Γεωργιάδη και θα χαθεί προς στιγμή, αλλά... είναι εκτός για τους Καρτέλ εκ νέου. Για 14 δευτερόλεπτα. Κατζιγανίδης. Γεωργιάδης, Βάλβας χαμηλά, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Πάει να βγάλει μια πάσα ωραία πίσω από το κεφάλι. Μια άστοχος από τον Μπακάλης. Υπάρχει μάχη για το rebound, μυρικές μάχες για το rebound. Μπακάλης θα συγκρατήσει τον Ρόζογλου. Μπακάλης θα ξαναπάρει την μπάλα στο 2-3 με πολύ μεγάλη καμπύλη airball. Βάλβας είναι και εκεί. Καλάθι και φάουλ. 44-38. Τον πανταχού παρόν και σχεδόν το παντοπληρών Ντάλπα. Σχεδόν γιατί αστόχησε στην πόλη. Φίλης. Καραδήμος. Θα συγκρατήσει με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία ο Κοτζοδάμης. Θα στοχίσει σε ένα jump shoot. Δάλβας. Ένα τρέξι, έχει έρθει για βοήθεια ο Καρδιοφίλης, παραλίγο να κλέψει την μπάλα. Ο Ρόζογλου έχει βρεθεί ελεύθερο, shoot για 3. Είναι άστοχος, μεγάλη στο rebound, ένα ακόμα επιθετικό. Δάλβας και αυτός για 3 και αυτός άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound τώρα ο Κοτζοδάμης, ο οποίος
να τρέξει, αλλά δεν είναι στο παγιοφύλι. Τσάνης, Λεφάκης δεν θα πάρει την μπάλα, δεν και έκλεψε ο πιο γρήγορος Χατζιωαννίδης. Ο Μακάλης δεν θα πάρει την μπάλα, καθώς πέθαν 2-2 και ο Λεφάκης βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή. Ανάποδο λεία, πάρα πολύ δύσκολο του Καραδήμου. 44-38 παραμένει. Χατζιωαννίδης. Ο Ροζοβλού, διπλώσει άμυνα πάνω του, θα χαθεί τελικά. Παραδείγμα τρέχει. Πάρα πολύ γρήγορα πάει μέχρι μέσα, ένα ακόμα coast to coast από τον ίδιο. 44-40. Καλύπτοντας πάρα πολύ χώρο, τόσο τραπέζιο όσο και ένα αέριο. Τάλπας. Τάλπας με όλο που πάσα στο Χατζιωαννίδη, ο οποίος έχει κλειστεί και αυτός από δύο, θα γυρίσει θα και κλείσει δύο βολές. Μετά το time out στη συνέχεια, time out που έχουν καλέσει οι Γαλανόλευκοι, 44-40. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών για το τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνικα Αρίνα για τα τελευταία 5 και 4 της τέταρτης περίοδου. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο εκτελεί βολές ο Κατιωνίδης. Με πολύ μεγάλη καμπύλη, Σουίς, εύστοχος στην πρώτη, 45-40. Εύστοχος και στη δεύτερη. 46-40. Καναδήμος. Συγκρατήσει ο Καναδάμις. Οι δύο παίκτες Καναδίου θα γυρίσει. Κέρδισε τον έναν, κέρδισε τον δεύτερο σε δεύτερο χρόνο. 46-42. Έχει πάρει πάρα πολλά πράγματα από τους ψηλούς μέσα στη ροκέτα απόψε η ομάδα των Sky Zelimis. Τάλπας. Το Δάλπας έχει δώσει πολλά όντως ψηλός, αλλά όχι μόνο μέσα από τη ρακέτα. Παραλίγο να χάσει την μπάλα, συγκρατεί ο Δενόκης. 5 δευτερόλεπτα. Δάλπας, μετά από μια προσπίση σου για 3. Άστοχος αρχόντας απέναντί του τον Καραδήμο, ο οποίος πρέπει να την μπάλα. Θέλει να τρέξει, θα κερδίσει το φάουλ αυτό. Λάινα. Δεύτερο φάουλ τον Καρτέλ. Έχουν 2 ακόμα να δώσουν, έχει 1 ακόμα να δώσει η ομάδα των Γαλανόλευκων. 2-3 τα ομαδικά. Ο Τοδάμις, ο Τοδάλπας θα χάσει την μπάλα. Λάινας. Πάρει το screen. Δάλπας, με το που πήρε την μπάλα, cut and shoot, τρίποντο από την κορυφή, είναι άστοχος, Καραδήμος. Από την αριστερή πτέρυγα, ταχύτατος, πάει μέχρι μέσα, θα δώσει την μπάλα στον κουτάκι, ο οποίος θα στοχίσει. Ζωγράφος το rebound. Τενόχι στο rebound, διορθώνω, Χατζιωαννίδης. Λίγο να χαθεί η μπάλα, θα συγκρατήσουν τελικά οι Καρτέλ, από μια πολύ κακή πάσα, αλλά πάρει τη φέξα και κλέψιμο σε δεύτερο χρόνο από τον Καλλιοφίλη. Συμπάσχε προσπάθεια να βγάλει ο ζωγράφος, πάει μέχρι μέσα, ο Καλλιοφίλης είναι άστοχος. Υπάρχει κόρη μπάουν. Κατάφερε να συγκαρδίσει την κατοχή, αλλά μπάλα, αλλά όχι και την κατοχή ο Σάχης. Υπάρχουν βήματα στο κέντρο του γηπέδου. Ξανά αλλαγή κατοχής. Πολλά roller coaster συναισθημάτων. Όχι πολλά, βασικά ένα. Ένα είναι το roller coaster. Φίλης. Σαν είσαι για 3 με το που πήρε την μπάλα είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το ψηφιακό rebound που βγάζει τελικό νικητή την Κοτζαδάμι. Φιλιφίλης, Καραδήμος, πάνε μέχρι στα πόδια τον ζωγράφο, ο οποίος θα πέσει κάτω. Υπάρχει πάρα από τον ζωγράφο. Το τρίτο που είχαν να δώσουν και η Καρτέλ πια.
3-3 τα φάουλ. Ένα ακόμα έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Φτάνει σε επαναφέρει. Το Δάμις. Ο Δάμις είχε σκοπό να βγάλει την μπάσα, φάνηκε από το πώς κοίταξε λίγο το side-eye. Προηγουμένως, 3 δευτερόλεπτα, σούτια 3. Ο Φάκης είναι άστοχος, ο Άλφας. Το rebound στο συν 4 καρτέλ. Βάινας. Πάει το σκρίνο από τον Τενόκη, έχει βρει ανοιχτό το κεντρικό διάδρομο, πάει μέχρι μέσα. Θα χαθεί η μπάλα ξανά για το Sky's the Limit. Προηγουμένως τα βήματα τώρα αυτό το λάθος έχουν δώσει αρκετές ευκαιρίες σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο καρτέλ στους αντιπάλους τους. 2-43 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Καραδήμος. 2-3 στη ζώνη της άμυνας. Η άμυνα της ζώνης μάλλον τον καρτέλ, το Madonna της Music. Ο Φάκης. Διπλώσει άμυνα πάνω στον ο οποίος θα δώσει την μπάλα και υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές. Κέρδισε ο Καραδήμος. Ανέβαζε και το καλάθι, θα ήταν κομβικό. Έστω από την πρώτη ο Καραδήμος. Θεωρητικά στην μία κατοχή μπορεί να είναι η διαφορά, στο τρίποντο δηλαδή. Εύστοχος και στην δεύτερη διαφορά στο καλάθι, 46-44. Σε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ. Όπως προαναγγείλαμε, πολύ physical, με πολύ έντονη δραστηριότητα των ψηλών. Τόσο έξω όσο και μέσα στη ρακέτα. Έχει ανέβει ψηλά για να δώσει ένα screen. Δεν θα δώσει τελικά, θα πάρει τώρα την μπάλα στα 12 δευτερόλεπτα. Από το line-up θα ξαναδώσει την μπάλα. Σκαστή πάσα στον Βάλπα. Έχει διπλώσει πάλι άμυνα πάνω του. Πραγματικά σημαίνει υπάρχει ελεύθερο παίκτη. Στα 3 δευτερόλεπτα βρέθηκε. Line-a, shoot για 3. Έχει βρεθεί ελεύθερο και ο Βάλπα είναι άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Χατζιωανίδη. Ανάμεσα σε δύο ψηλότερου, στο Λεφάκι και τον Ζαδάμι. Line-a. Ζητάει την μπάλα ο Βάλπα από την. Δεν θα την πάρει τελικά, υπάρχει deflection από τον Τζάνι και κλέψιμο. Μέχρι μέσα μετά από μια προσπίση στο Βασάριο Νάσκος υπάρχει σφύριγμα. Τζάρις και οι καρδιοφίλες θα περάσουν θέση του Νάσκου και του Τζάνι. Δεν υπάρχει κάποια σημείο ότι η αυξομοίωση στο σχήμα ψήλωσε λίγο καθώς ο Τσάρις αλλάζει τον Νάσκο. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον στην πρώτη άμυνα. Μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλο ο ζωγράφος. Το παιχνίδι προμηνύεται θρίλερ. Είναι στην κόψη του ξεραφιού. Σιγά σιγά έχουμε μπει εδώ και αρκετή ώρα στην τελική ευθεία. Άστοχος στην πρώτη βολή ο ζωγράφος. 46-44 παραμένει. 1-32 για το τέλος. Καμία ομάδα δεν έχει να δώσει φάουλ. Άστοχος και στη δεύτερη ο ζωγράφος. Υπάρχει rebound από τον Κωνσταντάμι τελικά. Καρδιοφίλης. Πολύ σημαντική αυτή η επίθεση. Από εδώ και πέρα κάθε πόντος μετράει διπλά. Στο διατρίς είναι άστοχος ο Καραδήμος, Δάλπα στο rebound. Συναπιάστηκαν εδώ πέρα οι γαλανολευκοί. Λάινας. Δάλπα ζητάει και παίρνει. Δεν θα πάρει το τρίποντο αυτή τη φορά. Ο Καραδήμος για να κλέψει την μπάλα δεν τα κατάφερε. Δάλπας θα πάρει την μπάλα από τον ζωγράφο αυτή τη φορά. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Γεωργιάδη στο διατρίς. Άστοχος. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound. Από το line αυτή τη φορά. 10 δευτερόλεπτα έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό. Ο Δάλπας θα πάρει το screen στα 7 δευτερόλεπτα του ζωγράφου. Κοίταξε το καλάθι, έδωσε την μπάλα τελικά στο Γεωργιάδη, ο οποίος θα σουτάρει. Θα ευστοχίσει για 2. Ένα jump shoot να το δικαιώσει σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Στα 50,5 πριν το λήξη της 4ης περίοδου. Υπάρχει time out από το Sky's the Limit. Ο Γεωργιάδης με αυτό το καλάθι έστειλε τη διαφορά στους 4 πόντους και συνεπώς καθιέρωσε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Τουλάχιστον 2 κατοχών για την ομάδα του, επιστρέφουν σε πολύ λίγο
νομίζω το μείνετε μαζί μας είναι πλεονασμός σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Επιστροφή για τα τελευταία 50,5 της τέταρτης περίοδου, τα οποία προμηνύονται συγκλονιστικά. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν. Sky's the limit. Το έχουν την επίθεση από το κέντρο του κυπέδου. Το δεύτερο μισό του κυπέδου μάλλον. 9 δευτερόλεπτα. Καραδήμος. Καρδιοφίλης, πάρ' το φώναξε κάποιος από τον πάγκο. Πάνε για τρίποντο. Καρδιοφίλης έχει κλειστεί από τον Χατζιονίδη. Θα βγάλει την μπάλα στον Κουτσάρη, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Θα σκοχίσει. Θα βάζει με τον εαυτό του. 33 δευτερόλεπτα. Δάλπας. Για να δούμε. Δεν υπάρχει φάουλ μέχρι στιγμής. Ο Γράφος. Δάλπας θα ξαναζητήσει, θα πάρει στη γωνία 11 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ πολύτιμα τα δευτερόλεπτα που περνάνε. Ο Δάλπας έχει ξαναπάρει ξανά το Γράφος. Είναι ελεύθερος. Τώρα θα γίνει το φάουλ από τον Κοντζαδάμι. Σε τον Γράφο. 17,3. Στην αρχή φάνηκε ότι πήγαιναν για καθαρή άμυνα οι Sky's the Limit. Το φάουλ έγινε στα 6 δευτερόλεπτα. Βολές για τον Γράφο. Άστοχα στην πρώτη βολή, ο forward στον καρτέλ. Άστοχος και στη δεύτερη. Κουτσάρι στο rebound, παραλίγο να χάσει την μπάλα από τον Χατζιονίδη. Θα συγκρατήσει ο Καρδιοφίλης. 13 δευτερόλεπτα. Θέλει να σκόρει και πάρα πολύ γρήγορα η Sky's the Limit. Λεφάκι στους 3. Είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound, η μπάλα βγήκε εκτός. 6,9 για το τέλος. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Η μπάλα τελικά είναι για τους καρτέλ. 4,5 δευτερόλεπτα. Υπάρχει φάουλ στον Γεωργιάδη. Αγκαλιάζονται κάποιοι από τους παίκτες τον καρτέλ, οι οποίοι εντός ολίγου θα προχωρήσουν σε μία ακόμα νίκη για την Development League. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Γεωργιάδης, 49-44. Άστοχος στη δεύτερη, 2,1 για το τέλος. Το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί, δεν θα υπάρχει κάποια παραπάνω επίθεση. Τελικό σκορ 49-44. Σε ένα παιχνίδι που συνήθως δεν βολεύει τους καρτέλ, παίζουν σε υψηλότερο τέμπο που αποδεικνύεται και αποτυπώνεται και στο σκοράρισμα τις περισσότερες φορές. Κατάφεραν να επικρατήσουν τον πολύ μαχητικό και απόψε Sky's the Limit, που είχαν μόλις 7 παίκτες στη διάθεσή τους. Κάπου εδώ πέρα θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μετάδοση. Νομίζω είπαμε ό,τι είχαμε να πούμε τόσο εμείς όσο και οι ομάδες, πιο συγκεκριμένα και πιο σημαντικά. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε το ακουστικό υλικό, από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από την γραμματεία, από το staff, από τους διαιτητές. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να χαμογελάτε, να περνάτε πάντα καλά, να μπορείτε να το όνειρά σας και όλα αυτά τα ωραία κλισέ, τα σημαντικά όμως. Γεια σας.